Με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε τις ανάλογες οδηγίες στα αρμόδια περιφερειακά ελεγκτικά κέντρα, αλλά προσανατολίζεται και στη λήψη νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς με το νομοσχέδιο για τα φορολογικά που αναμένεται να κατατεθεί μέσα στο καλοκαίρι. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο Υπουργείο Οικονομικών υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Αντώνη Μπέζα, με τη συμμετοχή διευθυντών και υποδιευθυντών των περιφερειακών ελεγκτικών κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πατρών, Λάρισας και Ιωαννίνων, καθορίστηκαν οι άξονες δράσεις κατά προτεραιότητα των ελεγκτικών κέντρων. Στη σύσκεψη συμμετείχε ο επόπτης ελέγχου του Περιφερειακού Κέντρου Ιωαννίνων που έχει την αρμοδιότητα για τις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας, Βαγγέλης Θεοδόρου, ο οποίος αναφέρθηκε στις κατευθυντήριες γραμμές που δόθηκαν από το Υπουργείο για την τρέχουσα περίοδο. Πράγματι, την Πέμπτη είχαμε μία σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών με την παρουσία του Υπουργού Οικονομικών κ. Μπέζα και του Γενικού Γραμματέα κ. Αδριανόπουλου. Στη σύσκεψη αυτή κάναμε μία ανασκόπηση για το μέχρι τώρα ελεγκτικό έργο των υπηρεσιών μας και μας δόθηκαν οδηγίες για την περαιτέρω ανάπτυξη των ελέγχων. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τον κύριο Υπουργό να γίνουν άμεσα έλεγχοι σε όλες τις χρηματιστηριακές εταιρείες και σε όλες τις εισηγμένες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών, και αυτό θα συμβεί από τα διαπεριφερειακά ελεγκτικά κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά την υπηρεσία μας και τα υπόλοιπα ελεγκτικά κέντρα, ζητήθηκε να γίνει άμεσα έλεγχος επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων. Επίσης, θα πρέπει να προταχθούν για έλεγχο επιχειρήσεις που δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ και δεν αποδίδουν και ΦΠΑ και λοιπούς παρακρατούμενους φόρους. Επίσης, θα πρέπει οι υπηρεσίες μας να κάνουν αξιοποίηση του συστήματος τάξης για την αναζήτηση αυτών των επιχειρήσεων και να μην περιμένουμε από τις εφορίες να μας στείλουν τα στοιχεία αυτά. Παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό, όπως άλλωστε συμβαίνει στις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, οι ελεγκτές του Περιφερειακού Κέντρου Ιωαννίνων, χάρη στην πολύχρονη εμπειρία τους, ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις της εργασίας τους, σύμφωνα με τον κύριο Θεοδόρου. Ακόμη ένα θέμα που αφορά το Υπουργείο είναι η πάταξη των φαινομένων διαφθοράς. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη ληφθεί μέτρα και παράλληλα, όπως ενημέρωσε ο κύριος Μπέζας κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, βρίσκεται στα σκαριά νομοσχέδιο που θα διασφαλίζει την διαφάνεια στον ελεγκτικό τομέα. Αυτό μπορώ να σας αναφέρω ότι όπως μας είπε ο κύριος Υπουργός, ότι εντός της θερινής περίοδου θα υπάρχει φορολογικό νομοσχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής, μέσα στο οποίο θα υπάρχουν διατάξεις με τις οποίες θα ορίζεται ότι ανά τετραετία θα κρίνονται οι ελεγκτές των ελεγκτικών κέντρων και σε καμία περίπτωση κανένας ελεγκτής δεν θα μπορεί να παραμένει στην υπηρεσία αυτή πάνω από 2 τετραετίες.